Τη Δήμητρα Παπαδήμα έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Εγώ και τον Γιάννη Ξάνθο. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στα χρήματα που έχει πάρει από την τηλεόραση, αλλά και στις άσχημες συμπεριφορές που έχει βιώσει η ίδια στην επαγγελματική της πορεία. Μίλησε, επίσης, για την αμέριστη βοήθεια που έχει δεχθεί από το σύζυγο της, Γιάννη Βοσταντζόγλου, ο οποίος την πήγαινε κάθε βράδυ με διαταραχή στο νοσοκομείο, όπως εξομολογείται η ίδια. Ο ίδιος, μάλιστα, έχει μιλήσει στο παρελθόν για την αντίδρασή του στη σεξουαλική παρενόχληση της σύζυγου του. Η Δήμητρα Παπαδήμα μπορεί να είναι αντισυμβατική και να μην φοβάται να πει την άποψη της, αλλά είναι και από τις πιο αξιόλογες Ελληνίδες ηθοποιούς, δίνει και την ψυχή της σε κάθε ρόλο που υποδίεται. Όσα αποκάλυψε στην συνέντευξη της η Δήμητρα Παπαδήμα. Υπήρξες ποτέ ακριβοπληρωμένη ηθοποιός? Ναι, στην τηλεόραση έπαιρνα πολύ καλά χρήματα. Και με αυτά τα λεφτά, ζω ακόμη και σήμερα. Παρότι σπούδασα το παιδί μου, κλπ. Κατάφερα να κρατήσω τα λεφτά, δεν τα έφαγα. Και τις δύο τελευταίες μου θεατρικές παραγωγές, με αυτά τα λεφτά τις έκανα. Το κεραμίδι κάτω από το κεφάλι μου, μου το εξασφάλισε ο πατέρας μου, αλλά τα λεφτά που έβγαλα, τα διαχειρίστηκα σωστά. Έχεις πει όχι στην καριέρα σου, τα οποία στην πορεία μετανιώσες? Στην Ελλάδα όχι. Για το εξωτερικό ναι. Έχω μετανιώσει όταν μου πρότειναν να πάω για καριέρα στην Αμερική. Δεν πήγα, ήμουν φοβισμένη και δεν εμπιστεύομαι, ειδικά τους ανθρώπους αυτού του χώρου. Δεν υπάρχει αξιοκρατία. Ζητούν πράγματα από εσένα, που δεν ταιριάζουν στη δική μου ιδιοσυγκρασία. Τη ψυχή μου στο διάολο δεν την πουλάω, είτε αυτό είναι Ελλάδα, είτε εξωτερικό. Έχει τύχει να φύγεις από δουλειά, λόγω κακής συμπεριφοράς συναδέλφου. Αμέτρητες φορές έχω φύγει και άλλες τόσες έχω παραμείνει κιόλας γιατί έπρεπε να δουλέψω για να ζήσω. Όταν το θέμα όμως ήταν σοβαρό με λεκτική βία, κακοποιητική συμπεριφορά, σεξουαλική παρενόχληση, κλπ. Έφευγα. Δύο φορές μου στήχησε κιόλας, γιατί μου άρεσαν οι ρόλοι, αλλά δεν γινόταν να μείνω γιατί θα είχαμε θέματα. Γυρνούσα σπίτι, έκλεινα το στόμα και είχα πολλά ψυχοσωματικά. Μου έπεφταν τα νύχια, έβγαζα έρπιτα, κλπ. Πώς διαχειρίστηκες όλες αυτές τις άσχημες συμπεριφορές μέσα στη δουλειά? Αρχικά έγινα ένα νευρασθενικό άτομο. Για να προστατεύσω τον Γιάννη και το παιδί μου, εκείνες τις εποχές, η σκέψη μου ήταν ακατάπαυστη, αφού σκεφτόμουν πώς θα συμπεριφερθώ. Έφτασα να είμαι 20 ημέρες άϊπνη και να πηγαίνω στη δουλειά. Τι να με πηγαίνει ο Γιάννης κάθε βράδυ με διαταραχή στο νοσοκομείο. Αλλά έπρεπε να δουλέψω, γιατί ήθελα το καλύτερο για την οικογένεια μου. Thank you.